Χωρίς περιστροφές λοιπόν, δύο λόγια θα ήθελα να πω για την πραγματικότητα, αλλά και την ουτοπία. Πραγματικότητα. Κάτι που συμβαίνει, κάτι που είναι πραγματικό, ίσως και αληθινό. Κάτι που έχει σάρκα, οστά, είναι απτό. Το πιάνουμε, είτε με τα χέρια μας, τα αγγίζουμε με τα μάτια μας, με τα αυτιά μας το ακούμε κλπ. Κλπ. Με τις δεις, είτε όμως και ακόμη, το πιο σημαντικό, το καταλαβαίνει, το νιώθει, το αισθάνεται, το ζει η ψυχή μας. Και είναι τόσα πράγματα, φίλοι μου, που δεν ξέρουμε, και είναι τόσα πραγματικά που θα ήταν καλό να μάθουμε, και είναι αυτά τα πιο πολλά όμως που το ξέρουμε στραβά και ανάποδα. Και δυστυχώς όμως η ζωή κυλά, διαβαίνει πολύ γρήγορα και φεύγει. Και εμείς ίσως πολλές φορές φοβάμαι γι' αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Ίσως να είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια όμως. Είμαστε παρατηρητές, θεατές στα όνειρά μας. Κι άλλος στήσει, κι άλλος γκρεμίζει. Και εμείς απλά λέμε, ναι, τι να κάνω, ναι. Και δυστυχώς, αλίμονο φίλοι μου, αλίμονο, θαυμάζουμε μονάδες ανθρώπων, προσωπικότητες που είναι βαριά στενάχωροι, βαριά θλιμμένοι, βαριά χωμάτινοι, σαν για μας, από χώμα κι αυτοί. Κι όμως, επειδή έχουν μια θέση, αλφα θέση, που εμείς τους τη δώσαμε, που εμείς πραγματικά τους βάλαμε εκεί, κι όμως αυτοί λοιπόν κάνουν κουμάντο, έχουν στραπατσάρει την προσωπικότητά τους, έχουν κόψει την ουρά τους και θέλουν να στραπατσάρουν και εμάς, θέλουν να κόψουν και τη δική μας ουρά. Βέβαια, πολλές φορές από άγνοια, πολλές φορές όμως επειδή πραγματικά το θέλουν, για να μην νιώθουν μόνοι τους στο ψυχιατρίο της μοναξιάς. Και λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο θέατρο, σε αυτή πραγματικά την φοβερή παράλογη αυτή έκφραση και σκέψη, ο καθής επιλέγει έναν τρόπο να ακολουθήσει. Ο καθής κάνει ό,τι του κατέβει στον εγκέφαλο και τελικά, ο φίλοι μου, θεωρείται σωστός. Σκότωσες κάποιον. Ναι, αλλά γιατί σκότωσες? Α, ήταν, ξέρω εγώ, επειδή πήγαινε τη σκοτώσει. Άρα για τελικά δικαιολογείσαι. Απάντησε τη γυναίκα σου. Αφού δεν σε ικανοποιούσε, καλά, δεν βαριέσαι μωρέ. Είσαι παντρεμένος και είσαι μια γκομενής, καλά, συνηθισμένο πάλι αυτό. Έκλειψες κάποια λεφτά, γέλασες κάποιον, δεν βαριέσαι. Και ο καθένας λοιπόν βάζει τα δικά του μέτρα, τα δικά του σταθμά και ακολουθούν μια άλλη. Μια πραγματικότητα που τελικά οδηγεί στην ουτοπία. Οδηγούμε λοιπόν μέσα από τη ζωή μας την ίδια να φτάσουμε σε ένα όνειρο που δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω την πηγή του, την αιτία του, την αφορμή του, αλλά όμως είμαι σίγουρος ότι αφού γκράζομαι το φινάλο. Βλέπω ένα ανθρώπινο εγκέφαλο, έναν άνθρωπο δεμένο πιστάγκωνα να καρφώνεται με φοβερή, με ηλικιώδη τα πάνω σε ένα τοίχο και μετά μυαλά, κορμιά να πέφτουν σαν λάσπη κάτω και μετά τίποτε. Και όταν θα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε εκεί, στον τόπο που αυτός έπεσε, να βάλουμε ένα λούδι, ένα δάκρυ, αλλά και τι με αυτό. Αυτά σε αυτόν δεν πιάνουν. Τώρα γι' αυτόν ξεκινάει η πραγματικότητα. Πραγματικότητα είπα, ναι φίλοι μου. Η πραγματικότητα που είναι ναι αντίπερα από τη ζωή αυτή. Ω φίλοι μου, εκεί παίζει το μεγάλο δράμα και η μεγάλη χαρά. Το μεγάλο πανηγύρι και η τεράστια ατέλειωτη αιώνια θλίψη. Εδώ ζούμε φίλοι μου σε μια ουτοπία. Όλα στον κόσμο της νάρκωσης, του νιρβάνα, των ναρκωτικών, της κόλασης, του τσιγάρου, του παράφορου αέρου, της έντασης, της διαστροφής, της κολασίας χρηματικής σκέψης, της ειδονής, της απόλαυσης και ό,τι θέλει προκύψει. Και πολύ γρήγορα, μπουμ, σκάμε τα κεφάλι μας στον τοίχο και έρχεται η πράξη, έρχεται η πραγματικότητα. Όχι φίλοι μου, και αντιμετωπίζουμε κατάμουτρα στο λαιμό, στο πεσί, στην καρδιά, στην ψυχή αυτού που ονομάζεται θάνατος. Όχι φίλοι μου, τέλειωσε το παραμύθι. Τέλειωσε η ουτοπία. Τα φράγκα μηδένισαν. Το χαβαλέ και κλειδί μηδένισε. Όλα είναι πια παρέλθα και τώρα. Ω τώρα φίλοι μου, αλίμονο φίλοι μου, τώρα είναι η πραγματικότητα. Τώρα εδώ ό,τι μας είπαν είναι αλήθεια. Ό,τι δεν ξέρουμε το βλέπουμε πια έντονο, ζωντανό, χειροπιαστό και δυστυχώς αιώνιο. Θα είναι ωραία. Θα είναι καλά. Και στη ζωή αυτή είμαστε μάγκες, δυνατοί, αγέροχοι, τσαμπουκάδες. Βαράμε και μια μπουνιά στο τραπέζι και είμαστε και χαβαλέδες. Φτιάχνουμε τα δικά μας σωστά, τα δικά μας λάθη. Εκεί όμως δεν περνά το δικό μας. Είναι ένα άλλο σωστό που κάποτε ίσως από τη γιαγιά, από τον μπαμπά, από τον παππού, από τον μπαμπά να τα ακούσαμε. Δεν το δώσαμε βάση. Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Μα αυτό είναι ακραίο. Μα εκείνο είναι λάθος. Και φτιάξαμε το δικό μας σωστό. Και πατήσαμε δηλαδή στην ουτοπία της ζωής. Και τώρα ήρθε ο θάνατος. Ήρθε φίλοι μου. Ήρθε
φίλη μου να μας βάλει και να μας καθίσει στη σωστή θέση. Και τώρα καταλαβαίνουμε. Και τώρα, αφού γκραζόμαστε πια με την ψυχή μας τα ουρλιαχτά αυτών που ζουν πριν από μας εκεί, στην αιώνια ζωή, ουρλιάζουν, πονάνε και είναι αιώνιο. Τώρα λέμε ναι, είναι αλήθεια. Τώρα πονάει η ψυχή. Μα ακούμε και τη λέξη δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν υπάρχει να γυρίσω πίσω. Κι άλλους που χαίρονται, μα τόσο λίγους. Μα ελάχιστος. Αυτούς που εδώ στη ζωή τους είχαμε στο φτύσιμο, στην απέξω. Τον λέγαμε καραγκιόζι, βρωμιάρι. Τον λέγαμε ανάπηρο, στραβό, κουτσό, καραγκιόζι. Τρελό. Νευρωτικό, ψυχοσικό, σχιζοφρενή. Φτωχό. Ή και βλάκα, ή και ηλίθιο, ή οτιδήποτε. Αυτός όμως είναι μπροστά και χαίρεται, γιατί κουβαλά στην πλάτη του ένα τεράστιο μεγάλο σταυρό. Και φτάνει μπρος στο μεγάλο κριτή που έθεταν τα πράγματα, φίλοι μου, θέλοντας και μη. Και δείχνει, τι δείχνει? Δείχνει τη φτώχεια του. Μα αυτή πάλεψε και γι' αυτή ξεφτυλίστηκε. Δείχνει ότι δεν είχε παιδιά, ενώ τα αγαπούσε τόσο, ενώ άλλοι τα πέταγαν χήμα. Δείχνει τις πληγές του, τη μοναξιά του, την πίκρα. Δείχνει να του λείπει το πόδι, το χέρι, το μάτι. Κάτι είχε να παλέψει. Και ίσως να περάσει την πόρτα, τη στενή αυτή πύλη και να χαίρεται για πάντα. Και φτάνουμε τώρα εμείς. Τι να δείξουμε λοιπόν, φίλοι μου? Τα πράσινα μάτια μας, το σεξουλιάρικο κορμί μας, τα φράγκα μας και το κινητό μας? Δεν πέρανε, φίλοι μου, αυτά εκεί. Μα είναι θεωρίες. Ω ναι, φίλοι μου, και εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Δεν είναι όμως έτσι. Μα πήγε κάποιος και τα είδε. Αν πήγε, λέει, βεβαίως. Αλλά εμείς είμαστε πολύ μακριά για να δούμε την αλήθεια. Κοιμόμαστε. Όχι του καλού καιρού. Κάτι παραπάνω. Δεν μας αγγίζουν αυτά να τα ακούμε τώρα. Και είμαστε έτοιμοι να πούμε θεωρίες. Μα ποιος τα είδε? Μα ποιος τα άκουσε? Έλα, έλα, χαζά, χαζά, άστα αυτά. Και σιγά σιγά τα βήματα ακούγονται πιο δυνατά. Πιο δυνατά, μέχρι που να έρθει η ώρα μας. Και μας βουτά και φεύγουμε για εκεί. Και τότε, τι θα μπορούσε να πει μια γυναίκα? Μια κουκλάρα. Μια γυναικάρα. Μια θεά του σεξ εδώ στη ζωή. Που έκανε 5, 10, 20 εκτρώσεις. Και φτάνει εκεί. Και ακριβώς δίπλα της μια μάνα που κλαίει, γιατί ποτέ δεν απέκτησε παιδιά. Τα ήθελε, τα λάτρεψε. Φρόντισε όλα τα μικρά και αρφανά παιδάκια, αλλά δικό της δεν είχε ποτέ. Και δίπλα της η γυναίκα που έκανε 10, 15 εκτρώσεις. Και είναι βαμμένη μέχρι το λαιμό με αθώο παιδικό αίμα. Είναι λοιπόν δυνατό αυτή να περάσει μέσα? Δεν είναι δυνατόν? Είναι εδώ μια κοπελιά που είναι τώρα στα 18. Και μένει έγκυος. Και λέει, τι να κάνω, πώς να μεγαλώσω το παιδί, έτσι? Πώς λοιπόν να το μεγαλώσω? Μπορώ, δεν μπορώ, κράτς, μαχαίρωσέ το. Στείλ το λοιπόν στα σκουπίδια. Και πάει λοιπόν αυτή η κοπελιά στα 18 που είναι έτοιμη να μιλήσει για ρομαντισμό, για αγάπη, συστήματα, για ευαισθησία, για αθότητα, για αγνότητα. Και βάζει στο λαιμό ενός αθώου βρέφους αυτό που ονομάζεται έκτρωση. Γιατί λέει δεν μπορεί να το ζήσει. Θεωρία του παραλόγου, ψέμα της ζωής, αηδίες του κόσμου. Και αυτή λοιπόν η κοπελιά αύριο θα βρεθεί μπρος στο μεγάλο κριτή. Τι θα πει λοιπόν? Δεν μπορούσα να το ζήσω. Και απάντησε αρθή ευλογή. Πολύ απλή και από εμάς. Ζήτησες από μένα βοήθεια και δεν πήρες? Τι θα πούμε τότε? Πού ήσουνα? Δεν σε ήξερα, δεν σε γνώριζα. Και άλλοι θα φτάσουν εκεί, έχοντας στο μυαλό τους τα χέρια τα καθαρά. Θα τα πλώσουν μπροστά. Θεέ μου, έκανα τόσα πράγματα. Μα δεν χτύπησα, δεν βίασα, δεν έκλεψα. Να, τα χέρια μου είναι πεντακάθαρα. Και απάντηση πάλι θα έρθει σωστή. Από τον πάσοφο δημιουργό. Ναι, είναι καθαρά, αλλά δυστυχώς άδεια. Άδεια, φίλοι μου. Και ας δούμε τη μέρα μας, τι κάνουμε κάθε μέρα. Να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε, να βαφτούμε, να κοιμηθούμε με τις γυναίκες, με τους άντρες μας και οτιδήποτε άλλο ο καθής και καθής ξέρει. Και σε περνάει η μέρα με το τρέξιμο. Το χέρι δεν μπαίνει σε επί να βοηθήσουμε κάποιον. Το χέρι μας δεν σηκώνει τη στάση να περάσουμε κάποιον που δεν μπορεί με το κάρο της φουκάρας. Γιατί ναι ρε γαμώτο, έπαθε ένα τύχημα, έπεσε από ένα δέντρο, γεννήθηκε από την τζέτα της μάνας του χωρίς πόδια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Να το σκοτώσουμε? Πώς θα γίνει η δουλειά? Δεν μπορεί λοιπόν να περάσει το φανάρι. Εμείς όμως δεν σβήνουμε την παρέα μας, ούτε το κινητό μας να μην μιλήσουμε, να βοηθήσουμε κάποιον να περάσει το δρόμο απέναντι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να έχουμε όλοι την αντιμετώπιση σατανάδικο. Μεγάλη δικία. Κάποιοι κουβαλάνε βαρύ σταυρού. Κάποιοι σε αυτή τη ζωή εδώ, φίλοι μου, ειλικρινά το λέω, είναι φουκαράδες. Τους έχουμε για το πέταμα. Είσαι ανάπηρος, είσαι φτωχός, είσαι άσημος, είσαι καράφλας, είσαι χοντρός, είσαι λεπτός, είσαι. Δεν κάνεις για μας.
Και περνάει ο πρασινομάτης, η πρασινομάτα, ο χλιδάτος, ο μπρατσάς, ο αυτός, ο εκείνος, ο Σταρ, ο Μάρ, ο Κάρ κλπ. Πώς θα γίνει δηλαδή λοιπόν όλα και αυτά και εκείνα δικά μας, δεν γίνεται. Και φίλοι μου, δυστυχώς, εδώ θα κλείσω. Έχουμε μια πραγματικότητα και μια ουτοπία που είναι πέρα από κάθε όριο. Μιλάμε για τη ζωή μας. Πώς την κάναμε. Δηλαδή βλέπουμε μοναξιά, προβλήματα, πίκρες, αρρώστιες, σκοτωμοί να δουν τα μάτια μας, σκοτωμοί. Διαλυμένες οικογένειες, ναρκωτικά, τόνοι ναρκωτικών, τσιγάρα, ποτά, ξενίκια, χαβαλέδες και πόλεμοι και αίμα, αίμα από πολέμους, από εκτρώσεις, από τροχιά ατυχήματα, ποτάμι το αίμα. Πού πάει το αίμα αυτό? Και ειδικά το αίμα από τις εκτρώσεις, φίλοι μου, το αίμα από τις εκτρώσεις. Ένα σχήμα αρρωστομητικός που βουίζει, ουρλιάζει και γυρεύει δικαίωση. Γιατί? Γιατί αυτά τα παιδιά να είναι για πάντα πεθαμένα στους υπονόμους ή να γίνονται λάσπη? Επειδή έκανε λάθος, όπως λέμε, το ζευγάρι και μην έγινε η κοπελιά στα 17, στα 18, στα 25 ή στα 30, αν επιθυμεί την εγκυμοσύνη, λέμε δήθεν. Και αυτό το παιδί του λέμε, φίλε, ήρθες λάθος, άντε στα σκουπίδια. Γιατί? Γιατί λοιπόν? Και ως πότε? Και ως πότε αυτό το αίμα, το αίμα των αθών αυτών μικρών παιδιών, αυτός ο χύμαρος που βουίζει, ουρλιάζει, θέλει να βρει έξοδο. Θα πέσει τα κεφάλια μας, θα έρθει η μέρα μας. Μαθαίνω αργά, μαθαίνω γρήγορα, πού να ξέρω. Θα έρθει όμως, είναι σίγουρο. Και είμαι απόλυτος γι' αυτό, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και θα πέσει στο λαιμό μας ο χύμαρος. Είτε εμείς το κάναμε, είτε εμείς υποθάλπτουμε, είτε εμείς δεχτήκαμε, είτε δεν βοηθήσαμε να μην γίνει αυτό το πράγμα. Θα πέσει πάνω μας. Τι θα πούμε τότε? Δεν είχα λεφτά? Δεν μπορούσα? Θα πούμε στο Θεό, Θεέ μου, δεν είχα λεφτά. Δεν είχες λεφτά? Και εμένα τι μου ζήτησες? Ήρθες, έπεσες στα γόνδια και με παρακάλεσες και εγώ αρνήθηκα να σου δώσω όχι λεφτά, οτιδήποτε. Αλλά φίλοι μας, με την κοντή μας πραγματικότητα ή με την τρελή ουτοπία μας, τίποτα δεν γίνεται, δεν έχουμε φράγκα σήμερα. Και όλα τα βάλαμε στον κόσμο των χρημάτων. Έχεις λεφτά, περνάς, δεν έχεις, είσαι για πέταμα. Μα είμαι καλός, μα παλεύω, μα έχω αξίες, μα έχω, είμαι ευαίσθητος. Έχεις λεφτά? Όχι, άντε στα σκουπίδια. Έχεις λεφτά? Μα είσαι καραγκιός, μα είσαι φρομιάρης, μα είσαι σχρός, μα είσαι βιαστής, αφού έχεις λεφτά περνάς. Αυτή είναι η δική μας ουτοπία, η τραγική πραγματικότητα. Και θα έρθει η μέρα. Θα έρθει η μέρα, φίλοι μου, και έρχεται ο ολοταχώς. Δεν είμαι προφήτης, είναι αύριο το πρωί. Είναι μετά από 200 χρόνια. Πού να ξέρω. Θα έρθει όμως. Θα έρθει. Αμήλικτα θα έρθει στο κεφάλι μας. Και όλοι παρέα θα καθίσουμε στο μεγάλο πάγκο. Ο καθής, στην ώρα του. Ο καθής. Με αυτά που έκανε και με αυτά που θα κάνει ακόμη. Τι θα λέμε λοιπόν? Θα κλείσω, φίλοι μου, αυτό. Ζούμε στην ψεύτικη ουτοπία και είναι παραμυθένια. Φίλοι μας, ας προσγειωθούμε. Ας δούμε αυτή την πραγματικότητα που προσεγγίζει και αγγίζει και είναι συνέχεια αυτής που θα ακολουθήσουμε αργότερα, που θα είναι αιώνια. Φίλοι μου, παρακαλώ πολύ. Έρχεται η μέρα. Δεν ξέρω πότε. Θυμάστε, στα χρόνια του Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε: μετανοείται ήγγε γάρ η βασιλεία των νερών. Δηλαδή, μετανοείται, έφτασε η ώρα. Πέρασαν 2000 χρόνια. Δεν ήρθε ακόμη. Ήταν ψεύτης? Όχι. Είναι η μέρα. Πούντι. Θα δούμε. Μπορεί να και αύριο το πρωί. Ποιος μπορεί να τα αρνηθεί? Ποιος μπορεί να τα αρνηθεί? Και αφήνουμε ότι θα έρθει και η μέρα. Θα το δούμε. Όχι αν θα έρθει. Θα έρθει. Ζωντανή πεθαμένη θα το ζήσουμε. Φίλοι μου, θα είναι φρικιαστική ημέρα. Φοβερή. Φοβερή. Φρικιαστική. Τότε τα παραμύθια και οι μεγάλοι που έβγαλαν διάφορα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κόλλα σατανάδερ. Θα τρέμουν σαν φτερό στον άνεμο. Τότε η μαγιά θα μηδενίσει. Τότε όλα θα τελειώσουν και θα τρέμουμε. Θα πάμε να κρυφτούμε. Αλλά πού να κρυφτούμε? Μπορούμε να κρυφτούμε πια? Πάει, φίλοι μου, τελείωσε το μυστικό μας. Και τότε, τότε φίλοι μου, τότε φίλοι μου, ο καθής με το λογαριασμό στο χέρι θα πέρασε να γίνει αξιολόγηση. Και αν μεν και αν δε. Φίλοι μου, θα κλείσω με αυτό. Πραγματικότητα και ουτοπία. Δύο δρόμοι που εμείς τους φτιάχνουμε. Αλλά πού μας περιμένει και το αύριο, αυτή η αιώνια πραγματικότητα που δίνει ουτοπία. Και θέλουμε να γελάμε τον εαυτό μας, τον εαυτό μας, και για πολύ λίγο το γελάμε. Εκείνη η μέρα θα φτάσει. Θα φτάσει φοβερά. Και τότε, τότε λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να μας θέλει παρέα και αυτή η πραγματικότητα που ζούμε εδώ να είναι ταυτόσιμη με εκείνη. Για να γελάσουμε, να ευχαριστηθούμε και να είμαστε για πάντα αιώνια ευτυχισμένοι. Αλλιώς, φίλοι μου, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Είναι φρικιαστικά, φοβερά. Και δυστυχώς, δυστυχώς αιώνια. Σαμπέλος Κλήμης, καλημέρα, όμορφη, λίγο επίλογος.